Βλέπετε, ο Ιερός Όστομος όταν τον ρώτησαν πώς θα σωθούνε, πρέπει να ήταν στην Αντιόχεια ή στην Κωνσταντινούπολη. Ό,τι και να είναι, Κωνσταντινούπολη ήταν. Ναι. Είπε 50 και για αυτούς δεν είμαι σίγουρος. Ενώ είχε χιλιάδες η Κωνσταντινούπολη. Και του είπαν, Άγιε, πώς υπολογίζει να σωθούν από την πόλη. Και είπε 50 και για αυτούς δεν είμαι βέβαιος. Καταλάβατε. Δηλαδή, να σας πω και ένα προσωπικό μου, δηλαδή εξομολογητικά, ξέρετε πόσες φορές λυπάμαι πάρα πολύ βαθιά, έτσι, με το φρόνημα των χριστιανών. Με το πόσο είναι απρόθυμοι να κάνουν την παραμικρή θυσία. Γι' αυτό είπα αυτά που έλεγα προηγουμένως, για τον Χριστό. Δηλαδή, όχι να τηρήσουν κάτι παραπάνω από το νόμο του Χριστού, αλλά το νόμο του Χριστού, το νόμο της Παλαιάς Διαθήκης. Και δεν θέλουν. Και σου λένε, Πάτερ, θέλω το χρόνο μου. Πολύ δύσκολο. Γιατί έχει δουλέψει χρόνια βέβαια στην παρανομία αυτή. Και το καταλαβαίνω σε έναν βαθμό, αλλά δεν καταλαβαίνω καθόλου την απροθυμία, την αντίρρηση. Άλλο να πεις, ναι Πάτερ, έχεις δίκιο, θα το παλέψω. Και άλλο να πεις, πολύ δύσκολο Πάτερ, δεν γίνεται. Δώσ' μου ευλογία να κοινωνήσω. Πότε να κοινωνήσω. Και σε χλεβάζει κιόλας για αυτά που του λες. Καταλάβατε. Και βέβαια αυτό τι μπορείς να κάνεις, μόνο να θρηνείς για την κατάντια μας. Και έτσι καταλαβαίνω αυτό που είπε ο Ρεσόστομος, ότι οι πολύ λίγοι θα σωθούν. Γιατί πώς θα σωθείς όταν θεληματικά παραβαίνεις τον νόμο του Θεού και δεν έχεις καμιά διάθεση να σταματήσεις να τον παραβαίνεις. Καταλάβατε. Πώς θα σωθείς μετά, αφού κατάμουτρα, ας το πούμε, λες τον Χριστό δεν σε θέλω. Γιατί όταν αντιδράσεις τον νόμο του, αυτό του λες. Δεν σε αγαπάω. Πώς θα πας μετά στη Βασιλεία του.